Η συνάντησή μας σήμερα έχει δύο θέματα, ως συνήθως στις Κυριακές. Την πρώτη ώρα θα ολοκληρώσουμε τα περί του απολογητού Αθηναγόρου. Είχαμε δει σε προηγούμενα μαθήματα τα σχετικά με τον απολογητή Αθηναγόρα, νωρίτερα με τον απολογητή Ιουστίνο και την προσδιόγνητο επιστολή. Και αναλύσαμε εδώ το πρώτο από τα δύο έργα του απολογητού Αθηναγόρου, το «Πρεσβεία περί Χριστιανών», όπου εκεί ο μεγάλος αυτός απολογητής του Δευτέρου αιώνους ανήρεσε τις κατηγορίες των ιδωλολατρών εναντίον των χριστιανών, τις τρεις κατηγορίες. Κατηγορούσαν τότε οι ιδωλολάτρες τους χριστιανούς με τρεις κατηγορίες: για αθεότητα, θιέστια δείπνα, ανθρωποφαγία δηλαδή, και οι διπόδιες μίξεις και ανηθικότητα. Και για όσους πρώτη φορά ακούν τα θέματα αυτά, να εξηγήσω τι είναι τα θιέστια δείπνα και οι διπόδιες μίξεις. Επειδή οι ιδωλολάτρες άκουγαν τους χριστιανούς που μαζεύονταν μέσα σε κατακόμβες, κρυφά, σε δίωκαν, υποδιωγμό ήταν οι χριστιανοί, και τους άκουγαν εκεί να λένε «λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου», νόμιζαν πως φάζουν ανθρώπους. Τη Θεία Ευχαριστία την θεωρούσαν πως επρόκειτο για ανθρωποφαγία και επίσης για ειδιπόδιες μίξεις, δηλαδή σαρκικές μίξεις μεταξύ συγγενικών προσώπων, γνωστή ιστορία του Ειδίποδος, επειδή λένε «ασπάσαστε αλλήλους εμφυλήματι Αγίου» και ασπάζονται οι χριστιανοί, το παρεξήγησαν και αυτό. Και αυτές λοιπόν τις τρεις βασικές κατηγορίες που διατύπωναν τότε οι ιδωλολάτρες εναντίον των χριστιανών, και εξαιτίας αυτών των κατηγοριών ενισχυόταν η διωγμή εναντίον των χριστιανών, τις ανήρεσαν οι απολογητές, είδαμε και τον απολογητή Ιωστίνο, αλλά πιο συστηματικά τις ανήρεσε στο έργο του αυτό «Πρεσβεία περί Χριστιανών» ο απολογητής Αθηναγόρας, με τον οποίο ασχολούμαστε. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με το πρώτο του έργο, την «Πρεσβεία περί Χριστιανών». Σήμερα θα ασχοληθούμε συν Θεώ με το δεύτερο έργο του, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, με το έργο του «Περί Αναστάσεως νεκρών». Και το έργο αυτό χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς γραμματολόγους, από τους ειδικούς πατρολόγους. Έχω εδώ πάλι αυτήν την γνώμη ενός γερμανού γραμματολόγου, που λέει ότι με μεγάλη απόσταση είναι το καλύτερο σύγγραμμα που έχει αφήσει η αρχαιότητα για την Ανάσταση. Έτσι χαρακτηρίζει το έργο αυτό περί Αναστάσεως, και οι δικοί μας οι γραμματολόγοι βέβαια, θα δούμε στη συνέχεια. Πριν όμως σας παρουσιάσω το έργο αυτό περί Αναστάσεως, βλέπω το ρολόι για να προλάβω το υλικό, και για να γίνουν κατανοητά τα επιχειρήματα του απολογητή Αθηναγόρου, θα σας διαβάσω κάτι δικό μου που έχει σχέση με τον Αθηναγόρα, το οποίο δικό μου παρουσιάζει το μεγαλείο της χριστιανικής ανθρωπολογίας, ότι δηλαδή το δόγμα της Αναστάσεως είναι κατεξοχήν χριστιανικό δόγμα. Και μόνο ο χριστιανισμός θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι σύνθετος, ότι είναι μια ύπαρξη η οποία αποτελείται από ψυχή και από σώμα, και ότι το σώμα συνοδεύει τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Δεν πρόκειται το σώμα να μείνει, το σώμα θα αναστηθεί. Περί Αναστάσεως δεν είναι ξένο στοιχείο το σώμα του ανθρώπου, θα μας συνοδεύει το σώμα μας, προσωρινά το αφήνουμε στον τάφο. Όταν όμως γίνει η Ανάσταση των νεκρών, αυτό το σώμα το οποίο αφήσαμε στον τάφο, αυτό το σώμα θα αλλάξει, θα αναστηθεί, θα αλλάξει και θα ενωθεί πάλι η ψυχή με το σώμα μας, εις τρόπον ώστε με το ίδιο σώμα, αλλαγμένο, αλλοιωμένο, θα ζούμε στην ενότητα. Και αυτή η συνθετική θεώρηση του ανθρώπου, δηλαδή που θεωρεί τον άνθρωπο ως ψυχή και ως σώμα, ότι ο άνθρωπος είναι σύνθετον από ψυχή και από σώμα, είναι κατεξοχήν χριστιανικό δόγμα, και γι' αυτό ο απολογητής Αθηναγόρας έχει γράψει το έργο αυτό, για να δείξει πως δεν είναι δυνατόν, δεν νοείται να μην αναστηθεί το σώμα,
Γιατί το σώμα είναι στοιχείο μόνιμο του ανθρώπου, όπως θα δούμε, και αφού είναι μόνιμο στοιχείο, είναι στη φύση του ανθρώπου το σώμα, δεν μπορεί να μην αναστηθεί ξανά και να αποτελέσει μαζί με την ψυχή. Η ψυχή μας όταν αποκτήσουμε εξακολουθεί και ζει. Αλλά το σώμα φύρεται. Δεν μπορεί λοιπόν το σώμα που εφθάρει να μην αναστηθεί και να ενωθεί με την ψυχή μας. Είχα ασχοληθεί με το θέμα αυτό όταν έγραφα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όπου εκεί ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ανάμεσα στις πολλές διδασκαλίες του κάνει λόγο και για την θέωση του σώματος. Ακόμη και το σώμα μας θεώνεται και το σώμα μας έχει χάρη και το σώμα μας αυθαρτοποιείται, και ένα δείγμα γι' αυτό είναι τα λείψανα των Αγίων. Τα λείψανα των Αγίων δεν φύρονται, παραμένουν έτσι. Το γεγονός λοιπόν αυτό της αυθαρσίας των λειψάνων δείχνει πως την Ανάσταση και τα δικά μας τα σώματα όλων θα είναι άφθαρτα. Είχα λοιπόν ασχοληθεί τότε με το θέμα αυτό της συνθετικής χριστιανικής ανθρωπολογίας, της μοναδικής συνθετικής ανθρωπολογίας, και αυτό είναι και μια πρώτη απάντηση, το λέω για όσους έχουν ενδιαφέροντα για την μετενσάρκωση, ότι η μετενσάρκωση και η μετεμψύχωση, την οποία μερικοί προβάλλουν τελευταία, είναι αδιανόητη για τον χριστιανισμό και για αυτόν τον βασικό θεολογικό λόγο. Ο άνθρωπος έχει ένα σώμα. Το σώμα αυτό είναι στη φύση του. Δεν πρόκειται να αλλάξει σώματα, να μετασαρκωθεί. Και όσοι προσπαθούν να βρουν χωρία στην Αγία Γραφή για να τα ερμηνεύσουν και να ενισχύσουν τα περί μετασαρκώσεως, κάνουν λάθος ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Είναι αδιανόητο ακόμη και σαν σκέψη να δεχθεί κάποιος χριστιανός. Σε ένα μου βιβλίο στα Πλατωνικά, εισαγωγή στον Πλάτωνα, που το δίδασκα στη θεολογική σχολή, έχω γράψει και μια μικρή μελέτη για την εσχατολογία του Πλάτωνος. Εκεί να δείτε και ο Πλάτωνος, ο μεγάλος φιλόσοφος, τι ανοησίες λέει για τις μετενσαρκώσεις, για τις μετεμψυχώσεις. Αλλά αυτά δεν είναι χριστιανική διδασκαλία. Στο νου του χριστιανού δεν πρέπει καν να περνάει η σκέψη ότι είναι δυνατόν η Αγία Γραφή να δέχεται ότι θα αλλάξουμε σώματα. Σε διαδοχικές καθόδους της ψυχής μας στον κόσμο θα αλλάξει σώματα. Αυτό είναι αδιανόητο. Θα σας διαβάσω λοιπόν αυτά που είχα γράψει και ελπίζω να προλάβουμε να σας παρουσιάσω και το έργο του Αθηναγόρου. Είναι γνωστό ότι ο χριστιανισμός βλέπει τον άνθρωπο συνθετικά, ενωτικά και όχι διαιρετικά, χωριστικά, όπως τον βλέπουν στην πλειονότητά τους οι περισσότεροι από τους αρχαίους φιλοσόφους. Μέχρι της εποχής του Πλάτωνος, ο κόσμος και ο άνθρωπος βλεπόταν μονιστικά και όχι διαδικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ αισθητού και νοητού κόσμου στην κοσμολογία. Στη δε ανθρωπολογία δεν χωριζόταν άνθρωπος σε δύο στοιχεία διαφορετικής φύσεως. Ο άνθρωπος ήταν μόνο ύλη. Μέχρι τον Πλάτωνα, μόνο ύλη. Πεθαίνει το σώμα, πεθαίνει ο άνθρωπος. Και πιο πολλοί τώρα έτσι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι, και οι νευρολόγοι, οι γιατροί νομίζουν πως όλα τα ψυχικά φαινόμενα είναι συνέπεια της ύλης. Ο άνθρωπος είναι όπως τα ζώα, πεθαίνει και εξαφανίζεται ο άνθρωπος. Μέχρι της εποχής λοιπόν του Πλάτωνος δεν χωριζόταν ο άνθρωπος σε δύο στοιχεία διαφορετικής φύσεως. Και αυτό που οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι ονομάζουν ψυχή είναι η στοιχειώδης μοριακή δύναμη, η μοίρα της κοσμικής ψυχής, η οποία δίδει τη ζωή και την κίνηση στον άνθρωπο. Στη θρησκεία βεβαίως των αρχαίων Ελλήνων, του Δωδεκαθέου των Θεών του Ολύμπου, έχει ξεπεραστεί το αθρακτικό διονυσιακό στοιχείο, όπου το θεϊκό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσωποποίηση της φύσεως. Και έχουν υψωθεί οι θεοί αισθητικά μέσα σε ένα χώρο αρμονίας και ομορφιάς, ηθικά δε ανέλαβαν τον ρόλο απονομής της δικαιοσύνης και της φρουρήσεως της ηθικής τάξεως, μόνο ότι αυτή την ηθική τάξη οι ίδιοι οι θεοί πολλές φορές την παρέβαιναν. Δεν είχε πάντως καμία σχέση ο κόσμος τους, ο κόσμος των θεών, των αθανάτων θεών, με τον κόσμο των θνητών ανθρώπων. Οι θεοί ήταν αθάνατοι, οι άνθρωποι ήταν θνητοί. Αθάνατο και θνητό ξεχωρισμένα τελείως σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ενώ εμείς έχουμε αθάνατο στοιχείο, η ψυχή μας είναι αθάνατη. Στην αρχαία Ελλάδα δεν πιστεύω πως ο άνθρωπος έχει αθάνατο στοιχείο. Αθάνατοι οι θεοί, θνητοί οι άνθρωποι στη φύση τους. Δεν υπάρχει οντολογικά στον άνθρωπο, στη φύση του ανθρώπου, αθάνατο θεϊκό στοιχείο. Ούτε επέτρεπαν οι θεοί να υψωθούν οι θνητοί στον χώρο των αθανάτων. Υπήρχε φθόνος των θεών για οποιαδήποτε προσπάθεια υψώστιος του ανθρώπου που εθεωρεί το ύβρις προς την θεότητα. Αν κανείς προσπαθούσε να γίνει θεός, αυτό ήταν ύβρις για τη θεότητα και τιμωρείτο από τους θεούς. Ο θνητός άνθρωπος που ήταν θνητός, ήταν μόνο ύλη. Για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο,
Ο ορφισμός, ορφεύς στη Θράκη, συλλαμβάνει τη σκέψη ότι ο άνθρωπος αποτελείται από θεϊκά και υλικά στοιχεία. Και αυτή τη σύλληψη την παίρνει ο Πλάτων και την εντάσσει μεθοδικά μέσα στο φιλοσοφικό του σύστημα. Αναγκασμένος από το φιλοσοφικό κλίμα της εποχής του να κινηθεί ανάμεσα στους ρέοντες του Ηρακλήτου που επρέσβευαν ότι η μόνη πραγματικότητα είναι η μεταβολή, τα πάντα ρί, έτσι έλεγε ο Ηράκλητος, τα πάντα ρί και ουδέν μένει, και στους στασιώτες του Παρμενίδη, οι οποίοι αντίθετα είδασκαν ότι η μεταβολή και η ροή δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με το «ον», το οποίο είναι ανώλεθρο, ο στάχτος κτλ. Ανάμεσα λοιπόν στους ρέοντες και στους στασιώτες, ένωσε στο δικό του σύμπαν ο Πλάτων τις δύο πραγματικότητες, τον νοητό κόσμο των ιδεών, όπου δεν χωράει μεταβολή και κίνηση, και τον αισθητό κόσμο, τον οποίο είδε σαν μια απεικόνισμα του νοητού κόσμου. Ανάλογα είδε και τον άνθρωπο ο Πλάτων, με περισσότερο διαλυσμό και αντιπαράθεση εδώ των δύο στοιχείων. Επηρεασμένος από τον ορφισμό, βλέπει το σώμα του ανθρώπου υποτιμητικά ο Πλάτων. Η ένωση των δύο στοιχείων δεν είναι φυσικό οντολογικό γνώρισμα του ανθρώπου, ενώ σε εμάς είναι στη φύση μας. Είναι ενωμένα τα δύο στοιχεία, η ψυχή και το σώμα, είναι οντολογικό μας γνώρισμα. Στον Πλάτωνα δεν είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή εξ αρχής το σώμα στον άνθρωπο, ούτε θα παραμείνει στο τέλος. Άνθρωπος είναι μόνο η ψυχή στον Πλάτωνα. Αρχικά λοιπόν και τελικά, ή αρχαίγωνα και εσχατολογικά, ο άνθρωπος είναι ασώματο «ον». Κυρίως άνθρωπος είναι η ψυχή, η οποία προϋπάρχει σε έναν άλλον κόσμο, τον νοητό κόσμο. Λόγω κάποιου αμαρτήματος, ολισθαίνει, τα λέει ο Πλάτων αυτά, ολισθαίνει και πέφτει στον υλικό κόσμο όπου συνδέεται με το σώμα. Και αυτή η πτώση μπορεί να επαναλαμβάνεται με τις μετενσαρκώσεις. Είναι παραμύθι μεγάλο, έχω γράψει για την εσχατολογία του Πλάτωνος. Η οδός της ανυψώσεως και της επιστροφής της ψυχής περνάει απαραίτητος από την εγκατάλειψη του σώματος. Στην παρούσα ζωή ο φιλόσοφος απομακρύνεται όσο μπορεί από το σώμα και τις ηγονές του που προκαλούν θόρυβο και καταραχή. Με τον θάνατο έρχεται η οριστική απαλλαγή από αυτό για να ζήσει μόνη η ψυχή στον κόσμο της Αθανασίας. Τελείωσε, το σώμα φύρεται. Η σωματική ύπαρξη του ανθρώπου είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στην ιστορία της ψυχής. Δεν είναι αιώνιο το σώμα με την ψυχή μαζί, πάντοτε δεμένα. Πού χωράει εδώ η μετενσάρκωση? Σώμα και ψυχή από την αρχή είναι. Γεννιόμαστε ως σώμα και ψυχή και στα έσχατα θα αναστηθεί το σώμα και θα είμαστε πάλι σώμα και ψυχή. Η σωματική ύπαρξη του ανθρώπου λοιπόν είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στην ιστορία της ψυχής και μάλιστα παρά τον παιδαγωγικό χαρακτήρα που βλέπει ο Πλάτος σε αυτή την ύπαρξη δεν αφίσταται ουσιαστικός από την ορφική αντίληψη κατά την οποία το σώμα είναι το σήμα, ο τάφος της ψυχής. Το σώμα είναι κακό. Είναι θαμένη η ψυχή μέσα στο σώμα κατά τον Πλάτωνα. Συναντά δηλαδή η ψυχή σε κάποια στιγμή της ιστορίας της το σώμα, συγχωρεύει λίγο και συνυπάρχει με αυτό για να το εγκαταλείψει στον κόσμο της φοράς και του θανάτου. Δεν θα αναστηθεί το σώμα. Εδώ, απλώς κάποια στιγμή συνδεθήκαμε με ένα σώμα, το παρατάμε το σώμα αυτό, χορέψαμε λίγο μαζί με το σώμα αυτό και υπάρχει μόνο η ψυχή κατά τον Πλάτωνα. Το σώμα δεν είναι οντολογικά απαραίτητο στοιχείο στον απαρτισμό της ενίας του ανθρώπου. Δεν είναι ο αιώνιος σύζυγος της ψυχής. Εδώ δεν είναι ένας χορός. Είναι αιώνιος γάμος ψυχή και σώμα, ενωμένα μαζί. Αιώνιος γάμος, δεν χωρίζουν ποτέ ψυχή. Προσωρινό είναι μόνο ο χωρισμός ψυχής και σώματος με τον θάνατο. Δεν είναι λοιπόν μια πρόσκαιρη γνωριμία, αλλά είναι αιώνιος σύζυγος της ψυχής στο σώμα. Αντωνότερα βλέπει κανείς αυτήν την αποστροφή προς το σώμα στον πλατωνισμό του Πλοτίνου, και λέω για τον Πλοτίνο εκεί, να μην σας τα πω τώρα εδώ, στον χριστιανισμό αντιθέτως, για να πούμε τώρα στον Αθηναγόρα. Στον χριστιανισμό αντιθέτως, πρέπει να καμαρώνουμε γιατί είμαστε χριστιανοί και έχουμε αυτήν την μεγαλειώδη ανθρωπολογία. Καμία άλλη φιλοσοφία δεν έχει αυτήν την συνθετική ανθρωπολογία την χριστιανική. Στον χριστιανισμό αντιθέτως, το σώμα αποτελεί αναπόσπαστο οντολογικό και φυσικό στοιχείο του ανθρώπου, είναι στη φύση του ανθρώπου, ο οποίος δεν υπήρξε χρονική στιγμή κατά την οποία να υπήρχε χωρίς σώμα. Δεν δεχόμαστε εμείς την προύπαρξη της ψυχής. Ο Πλάτων δέχεται πως προϋπάρχουν οι ψυχές. Η ψυχή υπάρχει αμέσως, άμα ψυχή, άμα σώμα.
Όταν γίνεται η σύλληψη του ανθρώπου μέσα στις γυναίκα, στην μήτρα, αμέσως ο Θεός βάζει και την ψυχή. Δεν υπάρχει η ψυχή προηγουμένως, όπως έλεγε ο Πλάτων. Δεν υπήρχε λοιπόν χρονική στιγμή κατά την οποία υπήρχε η ψυχή χωρίς σώμα, διότι εξ αρχής ο πλάστης ένωσε δύο στοιχεία στον άνθρωπο, αχωρίστος και αδιαιρέτος. Είναι συγκλονιστική και μεγαλειώδης η χριστιανική ανθρωπολογία. Ο άνθρωπος είναι η συμπίκνωση, η συμπερίληψη του σύμπαντος. Ο κόσμος όλος στις δύο πραγματικότητές του, νοητός και αισθητός, λογικός και άλογος, ενώθηκαν στον άνθρωπο, στην ξενίζουσα αυτή σύνθετη, αλλά μεγαλειώδη φύση, που αποτελεί εν σχέση με τον μεγαλόκοσμο την περίληψή του, τον μικρόκοσμο. Είναι οριακή φύση ο άνθρωπος. Τοποθετήθηκε δηλαδή στην παραμεθόριο περιοχή, στα όρια, στα σύνορα των δύο κόσμων. Το πέρασμά του στις μία από τις δύο, ας το αφήσουμε όμως αυτό και να πάμε. Τώρα, η αδιαίρετη φύση του ανθρώπου παραμένει αιωνίως αδιαίρετη. Δεν πρόκειται ο άνθρωπος να ζήσει αιώνια μόνο σαν ψυχή. Προσωρινό επεισόδιο στην ιστορία του δεν είναι η σύνδεση της ψυχής με το σώμα, όπως λέει ο Πλάτων. Χορεύουν και λίγο μαζί και χωρίζουν μετά, όπως τον Πλατωνισμό. Αντιθέτως, προσωρινό επεισόδιο είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Ο θάνατος. Αυτό είναι το προσωρινό. Δηλαδή, πεθαίνουμε, μένει το σώμα μας, αλλά αυτό είναι προσωρινό. Θα αναστηθεί το σώμα μας. Που ενώ στον Πλατωνισμό βιώνεται ως απελευθέρωση και λύτρωση, όταν πεθάνει κανένας, λυτρώνεται από το κακό το σώμα, τον Χριστιανισμό θεωρείται ως ρήξη, ως διάσπαση της ανθρώπινης ενότητας που υπερβαίνεται, ξεπερνέται με την Ανάσταση. Χωρίζεται ο άνθρωπος στο θάνατο, αυτό όμως θα ξεπεραστεί με την Ανάσταση. Ο Αθηναίος απολογητής Αθηναγόρας, δέστε πώς τον χρησιμοποιούμε στη θεολογία, και σε όλα τα εγχειρίδια δογματικής που διδάσκουμε και τα θέματα αυτά, όλοι επικαλούνται αυτό το έργο του απολογητή Αθηναγόρα περί Αναστάσεως, και εγώ όταν τα έγραφα αυτά, αναφερόμαι στον απολογητή Αθηναγόρα. Ο Αθηναίος απολογητής Αθηναγόρας, από τους επιφανεστέρους φιλοσόφους της εποχής του, μεταστραφή στον χριστιανισμό, έδειξε σε ένα μικρό αριστουργηματικό έργο το περί Αναστάσεως, αυτό που θα δούμε, ότι και από καθαρά φιλοσοφική, λογική και ηθική σκοπιά, η Ανάσταση του σώματος είναι δυνατή και αναγκαία. Αυτές τις δύο πλευρές θα δούμε. Ότι η Ανάσταση είναι και δυνατή και μπορεί ο Θεός ο Παντοδύναμος να αναστήσει το σώμα, αλλά είναι και αναγκαία. Πρέπει να γίνει η Ανάσταση για λόγους πολλούς. Στόχος του βέβαια, ο Αθηναγόρα, ήταν να πείσει τους φιλοσοφούντας κύκλους για τους οποίους είναι αδιανόητη η Ανάσταση του σώματος. Οι φιλόσοφοι, θα θυμίστε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Πνίκα και τους μίλησε εκεί στους στοικούς και στους περιπαρκτικούς φιλοσόφους, τους μίλησε για τον Χριστό και την Ανάσταση, τον κορόιδεψαν. Τον ελιδόρισαν τον Απόστολο Παύλο και λέει: τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγει, τι μας λέγει αυτές, τι φλιαρίες είναι αυτές, και τον ελιδόρισαν τον Απόστολο και του είπαν: ας τώρα αυτές τις θεωρίες για την Ανάσταση, ακουσόμεθα σου και πάλι. Για τους φιλοσόφους τους αρχαίους, η Ανάσταση είναι αδιανόητη. Στόχος του βέβαια είναι να πείσει και τα λοιπά. Αυτό που διακρίνει όντως την εσχατολογία του χριστιανισμού από την εσχατολογία των Ελλήνων φιλοσόφων είναι η στάση απέναντι στο μέλλον του σώματος. Στους Έλληνες υπάρχει μόνο η έννοια της αθανασίας της ψυχής. Μόνο η ψυχή είναι αθάνατη. Και στον Πλάτωνα. Στον χριστιανισμό η ανάσταση του σώματος και στη συνέχεια η αθανασία ολοκλήρου του ανθρώπου. Όχι μόνο η αθανασία της ψυχής, αλλά αναστέλλεται το σώμα. Και το σώμα μαζί με την ψυχή είναι αθάνατα, στη συνέχεια, στην αιωνιότητα. Και δεν είναι μόνο φιλοσοφική σύλληψη και επεξεργασία η διδασκαλία περί Αναστάσεως, όπως εκεί περί Αθανασίας, είναι βεβαιωμένη εμπειρία, εφαρμοσμένη πίστη στο πρόσωπο του αναστημένου Χριστού, ο οποίος μολονότι είχε σάρκα, οστά και μορφή, ήταν μια αλλοιωμένη, μεταμορφωμένη ύπαρξη, έμπαινε και έβγαινε. Ήταν η μοθετία και ο Χριστός έπαινε από τους τοίχους. Με αλλαγμένο το σώμα του, το ανθρώπινο σώμα, αλλαγμένο. Στο πρόσωπο λοιπόν του αναστημένου Χριστού, ο οποίος μολονότι είχε σάρκα, οστά και μορφή, δεν είπε στο σώμα, έλα πιάσε τα χέρια μου, τα πόδια μου κτλ. Είχε σώμα, αλλοιωμένο όμως. Ήταν μια αλλοιωμένη, μεταμορφωμένη ύπαρξη. Έχει ο χριστιανισμός το μοντέλο, το πρότυπο της ειδικής του εσχατολογικής υπάρξεως και τα δικά μας τα σώματα
Όταν θα αναστηθούν, θα είναι σαν το σώμα του αναστημένου Χριστού. Οι φιλοσοφούντες Αθηναίοι της εποχής του Αποστόλου Παύλου γέλασαν ηρωνικά όταν άκουσαν να τους ομιλεί για την Ανάσταση, στηριγμένος πιο πολύ στη βεβαιότητα του αναστημένου Χριστού. Και έλεγα τότε όλα τα έγραφα αυτά. Το φιλοσοφικό χρέος της απαντήσεως με φιλοσοφικά επιχειρήματα τους φιλοσόφους στην Αθήνα το επλήρωσε μετά από ένα αιώνα ο συμπατριώτης των Αθηναίων, φιλόσοφος, απολογητής Αθηναγόρας, με το έργο που προηγουμένως ανέφερα, το έργο περί Αναστάσεως. Κορόιδεψαν λοιπόν τον Απόστολο Παύλο επάνω στην πνίκα οι φιλόσοφοι, οι ιστορικοί και οι περιπατητικοί, και έρχεται ένας φιλόσοφος τώρα, μετά από ένα αιώνα, έρχεται ένας φιλόσοφος να τους πει γιατί κοροϊδέψατε τον Απόστολο Παύλο εσείς οι φιλόσοφοι. Η Ανάσταση του σώματος είναι και δυνατή και αναγκαία. Θα δούμε λοιπόν σήμερα το έργο αυτό εδώ του Απολογητείου Αθηναγόρα. Στον πρόλογο του μας παρουσιάζει ο Απολογητής Αθηναγόρος ο Πυραναστάσιος ότι οι χριστιανοί σε θέματα πίστεως, αυτό πολύ με ανέπαυσε από παλιά όταν το διάβαζα, έχουμε διπλή επιχειρηματολογία. Έχουμε τον λόγο υπέρ της αληθείας και τον λόγο περί της αληθείας. Τώρα τι σημασία έχει το υπέρ της αληθείας και περί της αληθείας? Το υπέρ της αληθείας έχει απολογητικό χαρακτήρα, αρνητικό χαρακτήρα. Κάποιοι δηλαδή κατηγορούν την αλήθεια και εμείς αναλαμβάνουμε και υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, υπέρ της αληθείας. Υπάρχει όμως και ο λόγος περί της αληθείας. Δηλαδή, χωρίς κανένας να αρνείται, διδάσκουμε την αλήθεια, μιλάμε για την αλήθεια. Και μας λέει εδώ, στο πρωί, με ό,τι θα το δούμε, προλάβουμε, ότι πρέπει κανείς να μεταχειρίζεται και τα είδη δύο λόγου, και υπέρ της αληθείας, και απολογητικά, και αντιρρητικά, αλλά και περί της αληθείας, και διδακτικά. Και το λέω αυτό πάμε και για τη δική μας την περίπτωση. Θυμίστε ότι στον Άγιο Αντώνιο, την πρώτη δεκαετία που είναι κληρικός εκεί, έκανα συνήθως λόγο περί της αληθείας. Κάναμε μαθήματα δογματικά, ηθικά, ποιμαντικά, μοναχικά, περί της αληθείας. Όταν όμως παρουσιάστηκε ο Πάπας και παρουσιάστηκε και ο Οικουμενισμός και αυτά όλα κατέρια, έπρεπε να μιλήσουμε και υπέρ της αληθείας, να κάνουμε αντιρρητικό λόγο. Και λέει εδώ ο Απολογητής Αθηναγόρας ότι όταν οι καιροί το απαιτούν πρέπει να προηγείται ο λόγος ο υπέρ της αληθείας, του περί της αληθείας. Πρώτα λέει πρέπει να ξεκαθαρίσεις το χωράφι από τα ζυζάνια, να βγάλεις αυτά τα ζυζάνια που έχουν εισχωρήσει και μετά να σπείρεις. Άμα δεν ξεκαθαρίσεις το χωράφι που είναι γεμάτο από ζυζάνια θα πνίξει το σπόρο. Το λέει πολύ ωραία, θα το δούμε εδώ στη συνέχεια μερικές φράσεις. Στη συνέχεια στα δύο μέρη του έργου, στο πρώτο μέρος πραγματεύεται και λέει ότι η Ανάσταση δεν είναι αδύνατη για το Θεό, είναι δυνατή για το Θεό. Και είναι δυνατή γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος. Όπως από το μηδέν έκανε το σύμπαν και όπως λέει και ένα παράδειγμα από τον ζώο, των φυτών κτλ. Ή ακόμη και από την δημιουργία του ανθρώπου, πώς λέει από το σπέρμα του ανδρός και το άριο της γυναικός που δεν είναι τίποτε, πώς διαπλάθεται μετά ολόκληρο σώμα, ολόκληρος άνθρωπος? Με τη δύναμη του Θεού, με το σχέδιο του Θεού. Έτσι λέει ο Θεός ως παντοδύναμος, όπως έκανε από το τίποτε το σύμπαν τον κόσμο, έτσι μπορεί να βρει τα στοιχεία του ανθρώπου, ακόμη και αν τον άνθρωπο, το σώμα του ανθρώπου που έχει μπει στο τάφο, τον έχουν φάει τα σκουλίκια, τον έχουν φάει το ζώο, αν έχει καεί κτλ. Ο Θεός μπορεί να τα συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά, εξαιρετική ανάπτυξη, και να ξανααπαρτήσει το ανθρώπινο σώμα. Αφού από το μηδέν έκανε τον άνθρωπο, δεν μπορεί τα στοιχεία αυτά να τα ξαναμαζέψει ο Θεός και να ξανακάνει το ανθρώπινο σώμα? Επειδή λοιπόν ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί, είναι δυνατή η ανάσταση των σωμάτων να ξαναμαζέψει τα στοιχεία του ανθρώπου. Έστω, διότι το επιχείρημα των αρνητών της Αναστάσεως ήταν, καλά πώς γίνεται τώρα αν κάποιον τον φάει ένα ψάρι στη θάλασσα ή τον φάει ένα θηρίο ή σπαρούν τα κόκαλά του εδώ και εκεί, πώς θα μαζευτούν μετά όλα αυτά για να αναστηθούν? Λέει ότι ο Θεός, παρακαλώ καθίστε, έχει θέσεις εδώ, παρακαλώ. Ο Θεός λοιπόν είναι δυνατή η Ανάσταση λόγω της παντοδυναμίας του Θεού και δεν είναι μόνο δυνατή, είναι και βουλητή. Ο Θεός θέλει την Ανάσταση, μπορεί και θέλει να κάνει την Ανάσταση. Το δεύτερο τμήμα του έργου λέει ότι η Ανάσταση όχι είναι μόνο δυνατή αλλά είναι και αναγκαία.
η Ανάσταση, εδώ είναι περί της αληθείας. Εδώ μας διδάσκει γιατί είναι η αναγκαία η Ανάσταση, διότι μας λέει, σας το πω λίγο πρόχειρα τώρα και μετά θα το δούμε στα κείμενα, λέει ότι η Ανάσταση είναι αναγκαία, διότι αυτό εξαρτάται από την αιτία και τον σκοπό για τον οποίο ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο όπως τα ζώα που πεθαίνουν και σβήνει η ύπαρξή τους. Το ζώο όταν πεθάνει, πεθαίνει. Δεν έχει συνέχεια η ζωή, δεν έχει ψυχή το ζώο για να επιβιώσει. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να μην έχει μια ζωή. Η αιτία της δημιουργίας του ανθρώπου είναι η ανθρώπινη ζωή να είναι στην αιωνιότητα, να είναι συνέχεια. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, θα πρέπει ως ψυχή και σώμα να είναι αιώνιος. Δηλαδή η αιτία και ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου ως ψυχής και σώματος σημαίνει πως πρέπει και το σώμα να υπάρξει για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός. Αφού ο Θεός έκανε μια ύπαρξη για να ζει αιώνια, θα πρέπει αυτός ο σκοπός του Θεού να πραγματοποιηθεί με την αιώνια ύπαρξη του ανθρώπου. Εδώ μάλιστα ο απολογητής Αθηναγόρας κάνει και άλλο λόγο ότι αυτό είναι και δίκαιο. Διότι εδώ στη ζωή, λέει, ο άνθρωπος μερικές φορές δεν, για λόγους δικαιοσύνης πρέπει να υπάρχει Ανάσταση. Μερικές φορές οι άγιοι άνθρωποι εδώ ταλαιπωρούνται, βασανίζονται, υποφέρουν, διώκονται με θλίψεις, με ταλαιπωρίες, ενώ οι κακοί ευτυχούν. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Λέει, πρέπει να υπάρξει κάποια άλλη ζωή όπου θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Ότι οι δίκαιοι θα αμυφθούν, οι ενάρετοι θα αμυφθούν και οι κακοί θα τιμωρηθούν. Αλλά επειδή εδώ στη ζωή δεν είναι μόνο η ψυχή που κάνει την κακία ή κάνει την αρετή, ένας κακός, ένας εγκληματίας, ένας πόρνος, ένας άδικος, δεν ενεργεί μόνο ως ψυχή, ενεργεί και ως σώμα. Και ως σώμα έχει επομένως, και το σώμα έχει την ευθύνη του για όσα κάνει ο άνθρωπος. Πρέπει επομένως όχι μόνο η ψυχή, για λόγους δικαιοσύνης πρέπει και η ψυχή να υπάρξει μετά από τον θάνατο, ώστε και το σώμα και η ψυχή να πάρουν είτε την αμοιβή είτε να πάρουν την τιμωρία. Περίπου εκεί κινείται η επιχειρηματολογία στο έργο αυτό περί Αναστάσεως και επαναλαμβάνω ότι ήλεγξα χθες τα περισσότερα εγχειρίδια ηθικής δογματικής που έχω στο σπίτι μου και είδα ότι παντού όλοι οι δογματικοί θεολόγοι επικαλούνται το έργο αυτό του απολογητού Αθηναγόρου για να κατοχυρώσουν λογικά και φιλοσοφικά. Μερικοί κατηγορούν τον απολογητή Αθηναγόρα διότι δεν κάνει καθόλου λόγο περί του Χριστού, περί της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά δεν κάνει λόγο γιατί απευθύνεται προς αθέους, προς ξένους. Και θέλει τους φιλοσόφους να πείσει για την αναγκαιότητα της Αναστάσεως και για το δυνατόν της Αναστάσεως. Έχω σημειώσει λοιπόν εδώ μερικά από τα κείμενα για να χαρούμε λίγο και το κείμενο. Αρχίζει λοιπόν στον πρόλογο και λέει τα εξής. Σας διαβάζω στη μετάφραση. Σε κάθε δόγμα και σύστημα που εγείρει αξιώσεις για την αλήθεια παραφύεται και κάποιο ψεύδος. Δηλαδή όπου υπάρχει μια αλήθεια, κοντά φυτρώνει και ένα ψεύδος. Τι ωραία που το λέει το κείμενο. Παντί δόγματι και λόγο της εντόπις αληθείας εχωμένο, παραφύεται τι ψεύδος. Σε όλες τις αλήθειες κοντά μπαίνει και ένα ψεύδος. Παραφύεται δε ουκ αξυποκειμένη στην ως αρχής καταφύσεων ορμόμενων, αλήπο κτλ. Δεν είναι στη φύση να βγαίνει και το ψεύδος, αλλά το σπέρνουν. Ουδέν γάρ των αληθών ή του ούτη κατέλειπων ασυκοφάντητων. Και αυτοί λέει οι εχθροί της αληθείας, οι ψεύτες που πάνε και κοντά στην αλήθεια φυτρώνουν, δεν άφησαν τίποτε ασυκοφάντητο. Ουδέν γάρ των αληθών ή του ούτη κατέλειπων ασυκοφάντητων, τίποτε από τα αληθινά δεν άφησαν ασυκοφάντητο, ούτε ουσία του Θεού, ούτε γνώση, ούτε ενέργεια, ούτε ατούτης εφεξής, καθυρμών επόμενα, και των της ευσεβίας ημίν υπογράφοντα λόγων, αλλημέν πάντη και καθάπαξ απογεινώσκουση την περί τούτων αλήθειων. Ορισμένοι ολοκληρωτικά απορρίπτουν ό,τι έχει σχέση με το Θεό. Και αυτοί είναι οι περισσότεροι και στην εποχή μας. Ιδέ προς το δοκούν αυτής διαστρέφουση. Άλλοι την αλήθεια την διαστρέφουν όπως νομίζουν. Οι αιρετικοί. Ιδέ και περί των εμφανών απορρίν επί τη δέβηση.
Και ορισμένοι προσπαθούν ακόμη και με τα αυτονόητα πράγματα να σπέρνουν αμφιβολίες. Και στη συνέχεια κάνει αυτήν την διάκριση που σας είπα υπέρ της αληθείας και περί της αληθείας. Είναι πολύ ωραία αυτή η διάκριση για όλους εμάς τους κληρικούς, τους θεολόγους, τους δασκάλους που ασχολούμαστε με τις αληθείες, να ξέρουμε ότι είναι διτός ο λόγος. Όθεν είμαι δίν της περιτάχτα πονουμένης λόγων διτών. Τον μεν υπέρ της αληθείας, τον δε περί της αληθείας. Και τον μεν υπέρ της αληθείας προς τους απιστούντας, μιλάμε υπέρ της αληθείας σε αυτούς οι οποίοι δεν δέχονται την αλήθεια. Και τον μεν υπέρ της αληθείας προς τους απιστούντας ή τους αφιβάλλοντας, τον δε περί της αληθείας προς τους ευγνωμονούντας και μετευνίας δεχομένως την αλήθεια. Και μιλάμε για την αλήθεια, όχι υπέρ της αλήθειας, αλλά για την αλήθεια σε αυτούς οι οποίοι είναι πιστοί. Επομένως, ο λόγος ενός κληρικού, ενός θεολόγου, ενός διδασκάλου πρέπει να είναι διπλός, διτός. Να είναι και υπέρ της αλήθειας και περί της αλήθειας. Και παρακάτω λέει ότι ανάλογα με την ανάγκη, χρησιμοποιεί κανένας είτε τον απολογητικό λόγο υπέρ της αλήθειας, είτε τον διδακτικό λόγο περί της αληθείας. Και λέει, διό προς το χριοδέστερον αφορώντες και εμείς, προτάσσομεν εσ τότε τους υπέρ της αληθείας λόγους των περί της αληθείας. Γι' αυτό και εμείς λέει και εγώ, προς το χριοδέστερον, και το λέω αυτό, γιατί και για μένα και για πολλούς άλλους, λένε κάποιες φορές κάποιοι, καλά ο πατήρ Θεόδωρος διαρκώς για τον παπισμό και τον οικουμενισμό θα λέει. Μα τώρα αυτό είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας. Το πρόβλημα της Εκκλησίας τώρα είναι ο οικουμενισμός και ο παπισμός, είναι η αίρεση. Αυτή είναι η ανάγκη τώρα. Και δυστυχώς για αυτήν την ανάγκη τώρα δεν μιλούν οι περισσότεροι. Λένε μόνο διδακτικά. Προσευχούλες, κατηχητικούλια κτλ. Συμβουλές κτλ. Υπέρ της αληθείας. Να τι λένε αρχή. Διό προς το χριοδέστερον αφορώντες και εμείς, προτάσσομεν τους υπέρ της αληθείας λόγους των περί της αληθείας. Βάζουμε προτεραιότητα. Πρώτα υπέρ της αληθείας, πρώτα απολογητικά να απολογηθούμε για την αλήθεια και μετά για την αλήθεια. Και όπως σας είπα, μήπως εγώ δεν θα ήθελα να ζω στην πρώτη δεκαετία στον Άγιο Αντώνιο, τι ωραία με τις εκδρομές μας, με τα μαθήματά μας, πόσα μαθήματα, πόσες σειρές μαθημάτων δεν κάναμε στον Άγιο Αντώνιο, περί της αληθείας. Όταν μας κουβάλισε ο Χριστόδουλος τον Πάπα, και άρχισε ο παπισμός εδώ να μας διαλύει και ο οικουμενισμός και με τις ενέργειες του Πατριάρχου και η Σύνοδος της Κρήτης, το χριοδέστερον λέει. Ανάγκη τώρα είναι το πιο αυτό που είναι χρήσιμο, πρέπει να προτάξουμε αυτό. Αν το καταλάβαιναν αυτό οι επίσκοποι, αν το καταλάβαινε οι ιερείς, δεν θα ήταν ο Πατήρ Θεόδωρος τώρα εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Γιατί παντού θα γινόταν αυτό. Έπρεπε σε όλες τις εκκλησίες να γίνεται αυτό. Όλοι να μιλούν για τον οικουμενισμό και τον παπισμό, και όχι ο Πατήρ Θεόδωρος μόνο, αλλά έχουν επαφή με τα κείμενα, με την ιστορία μας, με τη διδασκαλία της εκκλησίας. Δεν μιλάει κανείς τώρα. Δεν είναι χριοδέστερος, είναι χριοδέστερος. Διό προς το χριοδέστερον αφορώντες και εμείς, προτάσσουμε τους υπέρ της αληθείας λόγους των περί της αληθείας. Και αρχίζει λοιπόν. Και μας λέει ότι αυτοί οι οποίοι αρνούνται την Ανάσταση θα μας δείξουν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, γιατί κάποιος που λέει, έλα καμένα τώρα, ποιος θα αναστηθεί, θα αναστηθούμε, α, εκεί θα σαπίσουμε. Και μερικές φορές ενοχλούμε όταν κάποιους ξυπνάκηδες, οι οποίοι αναφέρονται στο θάνατό τους, λέει, α, καλά, άμα μπω στον τάφο θα βλέπω τα ραδίκια ανάποδα. Εξυπνάδες. Δεν είναι εκεί. Η ψυχή σου βλέπει άλλα πράγματα. Η ψυχή σου δεν είναι στα ραδίκια. Η ψυχή σου είναι αλλού. Ή κοντά στο Θεό ή αλλού. Τέκες εξυπνάδες πεντούν και τα ραδίκια ανάποδα. Εξακολουθείς και υπάρχεις. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αρνούνται την Ανάσταση λένε θα μας πείσουν αν μπορούν να μας δείξουν ότι η Ανάσταση είναι αδύνατη ή αβούλητη στο Θεό. Ότι ο Θεός αδυνατεί να κάνει την Ανάσταση ή δεν θέλει να κάνει την Ανάσταση. Λέει, τούτο δε ποιήσουσιν, εάν δείξε δυνηθώσει ή αδύνατον όν το Θεό ή αβούλητον τα νεκροθέντα των σωμάτων ή και πάντη διαλυθέντα, πάλι ενώσε και συναγαγήν προς την των αυτών ανθρώπων σύσταση. Θα πιστεύανε πως δεν υπάρχει Ανάσταση, αν μας επιδείκνυε με λογικά επιχειρήματα, ότι ο Θεός δεν μπορεί
τα σώματα που διαλύθηκαν εδώ και εκεί να τα συγκεντρώσει. Ή και πάντη διαλυθέντα πάλιν ενώσε και συναγαγήν προς την τον αυτόν ανθρώπο σύστηση. Εάν δεν τούτο μη δίνονται, αν δεν μπορούν να μας δείξουν ότι είναι αδύνατο στο Θεό και δεν θέλει ο Θεός την Ανάσταση, παυσάστουσαν τις αθέου ταύτης απιστίας. Ας σταματήσουν από αυτήν την άθεη απιστία και του βλασφημίν α μη θέμεις. Και να βλασφημούν πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται. Ότι γάρ ούτε αδύνατον λέγοντες αντιθεύωσιν, ούτε του αβούλητον εκ των τριθυσωμένων γεννήσεται. Και αρχίζει λοιπόν σε μεγάλο μέρος του έργου ο Αθηναγόρας και λέει ότι η Ανάσταση δεν είναι ούτε αδύνατη ούτε αβούλητη στο Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει ως παντοδύναμο την Ανάσταση και θέλει να κάνει την Ανάσταση. Και αρχίζει εδώ και αναιρεί αυτήν λοιπόν με πολλά επιχειρήματα από τα οποία εγώ μόνο ενδεικτικά θα σας πω τα εξής. Λέει ότι αυτοί λένε ότι πολλά σώματα που βρήκαν κακό θάνατο σε ναυάγια και ποταμούς και έγιναν τροφή των ψαριών, πολλά δε αποθμίσκουν στους πολέμους ή παραμένουν άταφα ή από άλλη σκληρή αιτία και περίσταση και προσφέρονται ως βορά των ζώων τα οποία το συναντούν. Λέγω λοιπόν ότι αφού τα σώματα αφανίζονται με αυτόν τον τρόπο και τα αποτελούνται αυτά μέρη και μόρια, κομματιάζονται σε τόσο πλήθος ζωηθείων, είναι αδύνατη η διάκριση αυτών. Δεν μπορεί κανένα να τα διακρίνει και να τα ξαναενώσει. Λένε. Εδώ έχει μια εξαιρετική ανάλυση. Θα σας διαβάσω μόνο το συμπέρασμα αυτή τη αναλύσεω, γιατί δεν θα προλάβουμε μια γεύση να πάρουμε. Το συμπέρασμα λοιπόν αυτή τη αναλύσεω, ότι ο Θεός μπορεί αυτά που διαλύθηκαν να τα ξαναενώσει, λέει εδώ ότι εκείθεν δε διακριθέντα, εφόσον χωρίζουν σε πολλά στοιχεία τα διαλυμένα σώματα, εκείθεν δε διακριθέντα πάλιν σοφία και δυνάμει του πάσαν ζώου φύσιν συντεσικίες δυνάμεις συγκρίνοντος εν ούτε προσφυός έκαστον εκάστο. Καν πυρή καυτή, καν ύδατη κατασαπή, καν υποθυρίο ή των επιτυχών των ζώων καταδαπανηθεί, καν του παντός σώματος εκοπέν προδιαλυθεί των άλλων μερών. Ενωθέντα δε πάλιν αλλήλεις την αυτήν ίσχυ χώραν προς την του αυτού σώματος αρμονίαντε και σύστασιν και την του νεκροθέντος και πάντη διαλυθέντος ανάσταση και ζωή. Και στη μετάφραση να σας διαβάσω που λέει εκεί, τα μόρια λοιπόν ενώνονται και από εκεί που διαχωρίζονται πάλι με τη σοφία και τη δύναμη του Θεού συντίθενται οι δυνάμεις όλα και ενώνουν ταιριαστά. Και εδώ λέει το εξής, να μην σκεφτόμαστε λέει για το Θεό όπως σκεφτόμαστε για τους ανθρώπους, διότι είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που φέρνει εδώ. Ορισμένοι δεν φέρνουν σαν παράδειγμα τους κεραμιδάδες, τους τεχνουργούς. Λέει, επί τα των ανθρώπων έργα και τους τούτων δημιουργούς ανθρώπους καταφεύγουν ή τα συντριβέντα των έργων ή χρόνο παλαιοθέντα ή και άλλος διαφθαρέντα καινουργήν αδυνατούς. Αν ένα πύληνο δοχείο καταστραφεί και σπάσει, δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορεί ο κεραμουργός να το κάνει ξανά καινούργιο. Καινουργήν αδυνατούσι, ή τα εξομοίου της κεραμεύση και τέκτωση δεικνύν επιρωμένους το και των Θεών, μήτ αν βουληθήνε, μήτε βουληθέντα δυνηθήνε νεκροθέν ή και διαλυθένα να στήσε σώμα. Όπως λοιπόν ο κεραμοποιός δεν μπορεί αν κάτι σπάσει να το ξαναενώσει, έτσι λέει και ο Θεός δεν μπορεί. Και μη λογιζομένους ότι δια τούτων επίσης της χειρής της εξυβρίζουση των Θεών. Με τη σκέψη τους αυτοί λέει βλασιμούν και βρίζουν τον Θεό. Γιατί τον βρίζουν τον Θεό? Συνεξισούντες των πάντη διαστικότων τας δυνάμεις. Γιατί εξισώνουν τον Θεό με τους ανθρώπους. Τη δύναμη του Θεού την εξισώνουν με τη δύναμη. Ο κεραμεύς δεν μπορεί να ενώσει ένα σπασμένο, αλλά ο Θεός μπορεί ένα σώμα διαλυμένο να το ξαναενώσει. Και στη συνέχεια επίσης αναιρεί την άλλη αντίρρηση ότι ίσως η Ανάσταση είναι αθέλητη ή ακόμη είναι και ανάξια. Το γάρα βούλητον ή ως άδικον κτλ. Και μας λέει εδώ ότι ο Θεός και θέλει να κάνει την Ανάσταση αλλά και αξίζει, δεν είναι ανάξιον. Ούμιν ουδεκίνο φέητης αν ως ανάξιον έργων του Θεού το διαλυθένα να στήσε σώμα
και συναγαγήν. Ήγα το χείρο μου κανάξιον, του τέστη το φθαρτών ποιήσε σώμα και παθητών, πολύ μάλλον το κρήτον, ου κανάξιον κτλ. Και στη συνέχεια ανακεφαλαιώνει, πηγαίνει στο επιχείρημα ότι είναι αναγκαία η Ανάσταση, μέχρι εδώ μας έδειξε ότι είναι δυνατή η Ανάσταση λόγω της παντοδυναμίας του Θεού, ο Θεός μπορεί. Τώρα, στο δεύτερο μέρος του έργου μας λέει ότι η Ανάσταση είναι και αναγκαία. Και εδώ είναι ο λόγος περί της αληθείας. Όλοι πρέπει να ξέρουμε γιατί είναι αναγκαία η Ανάσταση. Γιατί πρέπει τα σώματά μας να αναστηθούν, λέει μερικά φιλοσοφικά επιχειρήματα που απολογεί της Αθηναγόρας. Εάν επισκοπώμε, λέει, πότερον απλώς και μάτινη γέγον ένα άνθρωπος ή τίνος ένεκιν. Θα καταλάβουμε ότι η Ανάσταση είναι αναγκαία. Αν σκεφτούμε ο άνθρωπος γιατί έγινε, για ποιο λόγο έγινε ο άνθρωπος, έτσι. Ή δε και τίνος ένεκιν, πότερον επί το γενόμενον αυτόν ζήν και διαμένει ή διαχρίαν κοινός. Γιατί έγινε άνθρωπος, δεν έγινε άνθρωπος για να ζει και να διαμένει. Ο Θεός λοιπόν ούτ αν μάτιν επίησε τον άνθρωπο, έστι γαρ σοφός. Ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο μάτιν γιατί είναι σοφός. Ουδέν δε σοφίας έργων μάτιων, ούτε διαχρίαν ιδίαν, ούτε έκανε ο Θεός τον άνθρωπο γιατί τον είχε ανάγκη. Ο Θεός πρώτης δημιουργίας του κόσμου, ώστε να ενδυήσει, υπήρχε μόνος. Υπήρχαν μόνο τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ουδέν γάρ και τα λοιπά. Ούτε έγινε επίσης ο άνθρωπος για να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλο. Ουκούν, ή μήτε ανετίος και μάτιν γέγον ένα άνθρωπος και τα λοιπά, μήτε χρειάς ένα και ένα αυτού του ποιήσαντος ή άλλου κοινός, έθιλον ότι κατά μέν των πρώτων και κοινότερων λόγων, δι' αυτών και την επιπάσης της δημιουργίας. Ουκ επί μικρών εξαπτωμένης ή τα παντελώς βενημένη. Ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο για να έχει μια ύπαρξη να υπάρχει κάποια στιγμή και μετά να σβηστεί, αλλά έκανε τον άνθρωπο για να υπάρχει διαρκώς στην αιωνιότητα. Γι' αυτό είναι αναγκαία και εδώ είναι πολύ πολύ όμορφη ανάπτυξη το επιχείρημα για την φύση των ανθρώπων, ότι ο άνθρωπος είναι σύνθετο. Πόνο. Και λέει εδώ, «Ήγαρ πάσα κοινώση των ανθρώπων φύσης εκ ψυχής αθανάτου και του κατά την γέννηση να αυτή συναρμοστέν το σώμα όπως έχει την σύσταση, αν η φύση του ανθρώπου είναι και η ψυχή και το σώμα και μήτε τη φύση της ψυχής καθεαυτήν, και ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, μήτε τη φύση του σώματος χωρίς απεκλήρωσεν ο Θεός την τιάν δε γέννηση τη ζωή, αλλά της εκ τούτων ηνωμένης ανθρώπης είναι εξών ίνονται και ζώσει διαβιώσαντες εις εν και κοινών καταλήξεως και τέλος». Πρέπει λοιπόν, αφού η φύση του ανθρώπου είναι και τα δύο, πρέπει να καταλήξουμε αναστάσιο οργάν μη γενωμένης, αν δεν υπήρχε Ανάσταση, ουκ αν ή των ανθρώπων ως ανθρώπων διαμένει φύσης. Δεν θα υπήρχε η φύση των ανθρώπων ως ανθρώπων, διότι ο άνθρωπος είναι από ψυχή και από σώμα. Της δε των ανθρώπων φύσεως μη διαμενούσεις, μάτιν μεν η ψυχή συνήρμος την του σώματος ενδία κτλ. Είναι πολύ ωραία επιχειρηματολογία για το θέμα αυτό του απολογητού Αθηναγόρου και το επιχείρημα για την δικαιοσύνη, και αυτό επίσης είναι αναγκαία η Ανάσταση, γιατί πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Και λέει εδώ στο σημείο αυτό, λέει ότι ο άνθρωπος ως ενδεής χρειάζεται τροφή. Ως θνητός χρειάζεται διαδοχή. Και ως λογικός χρειάζεται δικαιοσύνη. Εάν δε κάθε ένα από τα λεχθέντα ανήκει στον άνθρωπο και στην φύση του και χρειάζεται τροφή για τη ζωή, χρειάζεται διαδοχή για την διαμονή του γένους, χρειάζεται δικαιοσύνη για το έλαμο της τροφής και της διαδοχής, είναι οπωσδήποτε ανάγκη. Εφόσον η τροφή και η διαδοχή αναφέρονται στο σύντομο άνθρωπο, εις αυτό αναφέρεται και η δικαιοσύνη. Δηλαδή, εις τον εκ ψυχής και σώματος αποτελούμενων άνθρωπων. Και ότι ούτως άνθρωπος να γίνεται υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και να δέχεται την διαφθάσα αμοιβήνη τιμωρία. Εάν δε η δικαία κρίση φέρει την δικαιοσύνη για τις πράξεις εναντίον και των δύο, και δεν πρέπει ούτε η ψυχή να αποκομίσει μόνη την αμοιβή για όσα έγιναν μαζί με το σώμα, γιατί εδώ στον κόσμο η ψυχή δεν ενεργεί μόνη της, ενεργεί με το σώμα.
Και δεν πρέπει η ψυχή μόνη της να αμυφθεί στην άλλη ζωή, πρέπει να αμυφθεί και το σώμα. Το λέει εδώ, «Η δέκαρα του συνανθωτέρου φέρει την επί της εργασμένης δίκην, η δικαία κρίσης». Εδώ ό,τι κάνουμε, είτε καλά είτε κακά έργα, τα κάνουμε ως ψυχή και ως σώμα, δεν τα κάνουμε μόνο ως ψυχή. Επομένως, γιατί να ζει μόνο η ψυχή και να μην είναι και το σώμα που μαζί με την ψυχή έκανε είτε την αρετή. Τούτο δε ούτε κατά την τίνδε ζωή ευρίσκει συμβαίνουν ο λόγος. Δυστυχώς όμως λέει, αυτό δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή, πρέπει να γίνει στην άλλη ζωή. Επομένως πρέπει να αναστηθούν τα σώματα στην άλλη ζωή, ώστε εκεί μαζί με την ψυχή να αμυφθούν είτε για την αρετή είτε για την οικοκία την οποία έπραξαν. Περίπου λοιπόν, αυτή είναι η επιχειρηματολογία του απολογητού Αθηναγόρου, του έργου του περί της Αναστάσεως, και ας παραμείνω εδώ. Έκανα μία αναφορά στην μετενσάρκωση, διότι εδώ κάποια αδελφοί για τη μετεψύχωση, και ίσως το κάνουμε κάποια φορά, μου υπέβαλε κάποια ερωτήματα και μου προσήγαγε μάλιστα και χωρία από την Καινή Διαθήκη, όχι δικά της, αλλά σε κάποια συζήτηση που έτυχε να βρεθεί, έγινε λόγος για την διδασκαλία περί μετενσαρκώσεως και περί μετεμψυχώσεως. Και μου είπε, Πάτερ, κάποια στιγμή ίσως πρέπει να μας κάνετε και ένα μάθημα για τα θέματα αυτά περί μετενσαρκώσεως και μετεμψυχώσεως, διότι προβάλλονται σε κάποιες συζητήσεις και αθηναπούμε θεολογικά να πάρουμε θέση. Σήμερα έκανα απλώς μία πρώτη νήξη για το θέμα αυτό. Δεν είδα τα χωρία, είμαι βέβαιος πως τα χωρία αυτά παρεμηνεύονται. Δεν είδα τα χωρία, αλλά το βασικό θεολογικό επιχείρημα που καθιστά όλη αυτή τη συζήτηση περί τι, είναι αυτό που λέει ο Αθηναγόρος και που λέει η νομαρχή διδασκαλία. Ότι ο άνθρωπος από την ψυχή έχει, από την αρχή της υπάρξεώς του μέχρι το τέλος, έχει μία ψυχή και ένα σώμα ενωμένα αδιαίρετα. Δεν θα πάρει κι άλλο σώμα. Ένα σώμα έχει. Και μόνο αυτή η διδασκαλία, ότι το σώμα το οποίο έχουμε θα εξακολουθήσουμε να το έχουμε στην αιωνιότητα, αυτό και μόνον απορρίπτει κάθε σκέψη με έννοια ότι θα ξαναπέσουμε κάτω και θα ξαναπάρουμε και άλλο σώμα. Αυτοί μάλιστα οι οποίοι εισηγούνται αυτή τη διδασκαλία υπέρ της μετεσαρκώσεως λένε ότι μερικές φορές μπορούμε να πάμε και σε σώματα ζώων. Δηλαδή να γίνουμε και γουρούνια, να γίνουμε και γαϊδούρια, να γίνουμε και... και ότι δήθεν κάποιες εκδηλώσεις τώρα που έχουν μερικοί άνθρωποι, αυτό οφείλεται στο ότι σε προηγούμενη ζωή τους ήταν γαϊδούρια ή γουρούνια. Λοιπόν, και μόνο αυτή η ανοησία της μετεσαρκώσεως ότι είναι βασική διδασκαλία, ότι άμα ψυχή, άμα σώμα, και έχουμε ένα μόνο σώμα, το δικό μας σώμα, και το σώμα αυτό θα το έχουμε στην αιωνιότητα, θα έχουμε την Ανάσταση. Ο άνθρωπος είναι φύσης αδιαίρετη και αχώριστη, ψυχή και σώμα μαζί. Προσωρινά απορρίπτεται το σώμα μας και μένει στον τάφο προσωρινά. Στην Ανάσταση ο Θεός θα το ξανα... είναι δυνατόν ο Θεός να το ξαναναστήσει το σώμα, να τα ενώσει όλα για να ενωθεί και πάλι με την ψυχή. Είχα σημειώσει εδώ να σας διαβάσω την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για το θέμα αυτό, που είναι φοβερή διδασκαλία για το θέμα της Αναστάσεως των σωμάτων, στο 15ο κεφάλαιο, αλλά βλέπω ότι η ώρα πέρασε. Θα αφήσουμε ή θα αφιερώσουμε ακόμη και μια σειρά 4-5 μαθημάτων, για να κάνουμε όχι με τη βιασύνη μιας ώρας, να κάνουμε μια σειρά μαθημάτων για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών και τα σχετικά περί μετεσαρκώσεως. Αλλά στην μετενσάρκωση θα αφιερώσουμε ένα μάθημα, είτε τώρα αν προλάβουμε τον Ιούνιο, είτε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Εγώ απορώ, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται αυτές τις ανοησίες. Ο πατέρας Τεραφείμ λέει ότι υπάρχουν. Όλη η μασονία. Όλη η μασονία και η θεοσοφία έχει στηρίζει. Αλλά από τη μασονία περνούν και σε χριστιανικά περιβάλλοντα και οι χριστιανοί αδυνατούντες. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, αχώριστα διαμένουν. Προσωρινά το σώμα μένει, το ίδιο σώμα θα αναστηθεί και θα ενωθεί και πάλι με την ψυχή. Δεν πρόκειται να ξαναπάρουμε άλλο σώμα, ούτε να ξανακατέβουμε ξανά στη ζωή. Θα σας διαβάσω την εργασία που είχα γράψει για την εσχατολογία του Πλάτωνας. Ήταν η περίοδος που κι εγώ ως νεαρός θεολόγος μου άρεσε λίγο η φιλοσοφία και διάβαζα και Πλάτωνα και τέτοια, αλλά βάσει των πατέρων την εξευτελίζω.
την εσχατολογία του Πλάτωνος με βάση και κείμενα εκκλησιαστικών συγγραφέων. Δηλαδή το Πλάτωνας ο σοφός τι λέει για τις μετενσαρκώσεις και τα λοιπά. Για αυτά λοιπόν που λένε πριν από τον Χριστό ορισμένοι και που τώρα όπως λέει ο πατήρ Σεραφείμ που ξέρει καλά τα περί μασονίας, τα λένε οι μασόνοι και αποκρυφιστέ, αυτά θα επιτρέψουμε να μπουν και μέσα στην χριστιανική διδασκαλία, μέσα στο σπίτι μας, προς Θεού. Θα κάνουμε λοιπόν μια σειρά μαθημάτων για την Ανάσταση, για το θέμα της Αναστάσεως και της Μεθυσαρκώσεως και τα λοιπά. Έλα Αναστάση. Μήπως αυτοί κάνουν μια αυτό που λέει ο Χριστός, τα σώματα θα αλλαγούν, θα πάνε αλλαγή. Μου έχουν δοθεί κάποια χωρία στα οποία στηρίζονται, είμαι βέβαιος πως παρερμηνεύουν τα χωρία. Ακόμη και αυτό που προθέσε την Κυριακή του Τυφλού, το λένε ερμηνευτέ αυτό, που ρώτησαν μαρτέ, ούτως ήμαρτεν ή γονείς αυτού είναι ο τυφλός γεννηθεί. Και λένε μερικοί που είναι υπέρ της μετασαρκώσεως, καλά ο τυφλός αυτό ήταν εκγενετής τυφλός. Πότε αμάρτησε, πριν γεννηθεί. Άρα επομένως υπήρχε πριν γεννηθεί. Τις ήμαρτεν ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Τέτοια βρίσκουν ανόητα και φέρουν σε δύσκολη θέση τους χριστιανούς. Ο πατήρ Σεραφείμ και ο κ. Ζησίκατος. Πρώτα απ' όλα, πάτε, επειδή ξέρουμε ότι εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Χριστού, όχι απλώς κατ' εικόνα Χριστού, σημαίνει ότι αν υπάρχει μετασάρκωση, μετευσίγωση, θα έπρεπε πρώτα αυτό να γίνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και καταλαβαίνουμε από ότι και αυτό, και αυτό βέβαια είναι η βασική θεοσοφική διδασκαλία, ότι έχουμε επανεμφάνιση της ίδιας Χριστός συνειδητότητος μέσα σε διαφορετικούς μύστες ή μεσίες. Δηλαδή το ίδιο πνεύμα που θρησκείασε τον Βούδα, θρησκείασε τον Μοφούλη, θρησκείασε τον Ιησού, θρησκείασε τον Μάθος και πάμε λέγοντας. Και αυτό είναι υπερτούτο. Δηλαδή το ίδιο πνεύμα μετασαρκώθηκε σε Βούδα, σε Μωάμεθ, σε Κουφού και τα μυσίλια του στο συνειδητότητα που αυτήν την ονομάζουν Χριστό. Ναι. Και να πρόσωπη δύναμη. Αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό νομίζω και τα λέει όλα που είναι Απόστολος Παύλος. Από όμοι και δεν της ανθρώπης άπαξ αποθανεί μετά δεν το κρίσει. Η εργασία μου για την εσχατολογία του Πλάτωνος είναι 2-3 σελίδες. Θα το διαβάσω μετά, κάναμε τα μαθήματα. Εγώ λυπήθηκα για τη σοφία του Πλάτωνος, τον οποίο αγαπώ. Και τον διαβάζω, γιατί έχει και πολλά θετικά ο Πλάτωνος. Αλλά χωρίς το φως του Χριστού είναι όλα ανόητα και βλακείς. Και τρέφω να πω και εξής αυτό που είπατε, ότι μετασαρκώνονται ενδεχομένως εκατότερες μορφές υπάρξεως σε ζώα κτλ. Αυτό όντως το ισχυρίζονται και λένε ότι ανάλογα με τη διαβίωση στην πρώτη ας πούμε ζωή, αν υπήρξαν κακοί άνθρωποι, θα μετασαρκωθούν σε κάτι κατώτερο. Αλλιώς θα μετασαρκωθούν σε κάτι ανώτερο. Yeah. Αλλά αυτό δεν έχει ουσιαστικά καμία ουσία και αυτό αναιρείται. Διότι όντας κανείς άγιαστος, δηλαδή μη έχοντας κανείς γνώση και μνήμη του ότι ήταν στην προηγούμενη ζωή, υποτίθεται, δεν έρει κανένα ηθικό συμπέρασμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι εγώ τώρα για να είμαι φτωχός και επένδυση είναι ότι διαβάλλεσαι την προηγούμενη ζωή, γιατί δεν θυμάται τίποτα. Δεν θυμάται που αμάρτησε για να μετά. Ποιος από εμάς θυμάται αν έζησε μια προηγούμενη ζωή. Τι ανοησία είναι αυτό. Σωτήρη, παρακαλώ, ναι, θα δώσω το λόγο, ναι. Έχει μια κομική ιστορία πάνω σε αυτό το θέμα. Να μας την πεις, να χρειάζεται. Στην Κρήτη, πριν από λίγα χρόνια, σαν ένα σταφείο που ήταν εντεμένος Γερμανούς, σκοτώθηκαν με τη μάχη της Κρήτης, είχε και ένας Γερμανός, ο οποίος είχε να κάνει το μνημόσυνο του αδερφού του, ο οποίος πίστευε σε αυτά τα θέματα, και σε ψήφισε. Και όταν διαβάζει εκεί πέρα κάτι με τον Πάστο των Γερμανών, έρχεται να περνάει τα διάλογα. Τον είχε κάποιο κρυπτό και πήγε στο γράμμα του. Και άρχισε να γκρίζει. Λέει ο Γερμανό, αυτό είναι ο αδερφό μου. Ο γάιδερο που γκρίζει. Είναι ο αδερφό μου, τον θέλω. Κατάλαβε που του κάνω μνημόσυνο. Ναι, είναι αδερφό μου, τον θέλω. Και λέει, πείτε του χωρικού, πόσα λεφτά θέλει να τον αγοράσω. Ο χωρικό δεν ήθελε. Αν δεν του χωρικού μερικοί. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό. Ο μεγάλος Πυθαγόρας ο φιλόσοφος είχε κάτι σκύλακες, κάτι σκυλάκια και έλεγε ότι αυτά τα σκυλάκια γαυγίζοντας του θυμίζουν συγγενείς του. Από αυτές τις βλακίες μας απείλεξε ο Χριστός. Αυτές τις ανοησίες μας. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να σταματήσουμε εδώ. Ναι. Οι νεκροδοστάσεις που έχουμε μερικά άτομα που είχαν την ευκαιρία να βγουν από το σώμα τους ενώ ήταν ασθενή ή τέλος πάντων. Αυτό έχει σχέση
Είναι τεράστιο θέμα αυτό, Αναστασία. Ξαναγυρίζουν τεράστιο θέμα. Πρέπει να το δούμε. Συμβαίνει αυτό. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Συμβαίνει. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα 5 λεπτά και επανερχόμαστε.